Δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 5ης ώρα Ελλάδος και Κύπρου κεντρός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 20ης Αυγούστου στον Ισημερινό, Φερνάντο Βιγιαβισένσιο. Δέχτηκε πυρά από άγνωστο ένοπλο ή ενόπλους, καθώς ολοκληρωνόταν προεκλογική του συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης στην πρωτεύουσα Κίτο, στην οποία ήταν κεντρικός ομιλητής. Άλλοτε συνδικαλιστής, κατόπιν δημοσιογράφος προτού γίνει πολιτικός και εκλεγεί στο κοινοβούλιο, ο Βιγιαβισένσιο, 59 ετών, συγκαταλεγόταν στους 8 υποψηφίους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κατατασσόταν στην δεύτερη θέση ως προς την πρόθεση ψήφου πίσω από την δικηγόρο Λουίσα Γκονσάλες, την υποψήφια της παράταξης του σοσιαλιστή πρώην Προέδρου Ραφαέλ Κορέα. Η εισαγγελία γνωστοποίησε ότι ύποπτος για την δολοφονία έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με προσωπικό ασφαλείας. Άλλοι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους υποψήφια για το κοινοβούλιο και 2 αστυνομικοί, τραυματίστηκαν στην επίθεση, πρόσθεσε η εισαγγελία. Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο δολοφονήθηκε με την μέθοδο των πληρωμένων εκτελεστών συμμοριών με 3 σφαίρες στο κεφάλι. Γιατρός και φίλος του θύματος που βρισκόταν στον τόπο της δολοφονίας είπε πως άκουσε περίπου 30 πυροβολισμούς. Η αστυνομία προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στον τόπο της επίθεσης, καθώς κατά πληροφορίες που διέρευσαν στον τύπο φαίνεται πως είχε επίσης τοποθετηθεί βόμβα. Την περασμένη εβδομάδα, ο Βιγιαβισένσιο είχε αναφερθεί σε απειλές εναντίον του ιδίου και της ομάδας του, αποφερόμενο ως αρχηγός συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά και βρίσκεται το τρέχον διάστημα στην φυλακή. Ο ίδιος, ως δημοσιογράφος, αλλά και μετέπειτα ως πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο που διαλύθηκε τον Μάιο, έκανε συχνά καταγγελίες για υποθέσεις διαφθοράς. Ο δεξιός απερχόμενος πρόεδρος της χώρας, Γκιγέρμο Λάσο, δήλωσε αγανακτισμένος και σοκαρισμένος και συγκάλεσε εκτάκτως αργά το βράδυ σύσκεψη με αξιωματούχους αρμόδιους για την ασφάλεια. Την δολοφονία καταδίκασαν όλα τα κόμματα και οι υποψήφοι τους. Τα τελευταία χρόνια, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, πλήττεται από κύμα βίας αποδιδόμενο σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Εν μέσω προεκλογικής διαδικασίας, δολοφονήθηκαν φέτος δήμαρχος και υποψήφιος για το κοινοβούλιο. Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στον Ισημερινό σχεδόν διπλασιάστηκε το 2022 σε σύγκριση με το 2021, ανερχόμενος σε 25 ανά 100.000 κατοίκους, το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της χώρας.